Συγχαρητήρια έτσι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στους νέους. Μια προσπάθεια νομίζω που ήθελε αυκαιρό κόπο, σοβαρότητα, συγκέντρωση και από σας σαν τεχνικό επιτελείο, αλλά και από τους νεαρούς, έτσι. Νομίζω ότι φέτος στην ΑΕΣ έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Γενικά, και μιλώ από παίχτες, τεχνική ηγεσία, διοικητικό συμβούλιο. Και γενικά από την πρώτη ομάδα υπήρξε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και νομίζω ότι δίκαια και πανάξια πιάσαμε το πρωτάθλημα όπως φάνηκε και η συγκομιδή βαθμών αλλά και η διαφορά των τερμάτων δείχνουν ότι φέτος βάλαμε γερές βάσεις και χτίσαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ξαναλέω και στηρίζω ότι ήταν ομαδική προσπάθεια. Μιλώ από το Διοικητικό Συμβούλιο, ξαναεπαναλαμβάνω, ήταν πολύ σωστή προσπάθεια μας γενικά. Να σε ρωτήσω έτσι να μου πεις τα ποια κλειδιά, ποια στοιχεία, ποια σημεία έπαιξαν ρόλο για να έρθει αυτή η διάκριση, αυτή η επιτυχία, αυτό το πρωτάθλημα, θα μου πεις ποια είναι αυτά. Ναι, σοβαρότητα. Πρώτα απ' όλα η σοβαρότητα. Μετά πάνω απ' όλα η πειθαρχία, η σκληρή δουλειά, την οποία είχαμε γενικά σαν ομάδα. Βάλαμε κάποιους στόχους από την αρχή, να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να δούμε στο τέλος της ημέρας πού θα φτάνουμε. Τελικά αυτή η ομάδα φάνηκε ότι ήταν για τα ψηλά και πανάξια σήμερα πανηγυρίζουμε το πρωτάθλημα. Τους αξίζει συγχαρητήρια τους παίχτες, μπράβο τους, χαίρομαι μαζί τους. Φυσικά εγώ πάντα δεν είπα να παγώμαι εύκολα. Πάντα σκέφτομαι το μέλλον, όμως πραγματικά τα μαρώστε τους αξίζει. Αυτό θα πει ένα στο μέλλον, την επόμενη μέρα αυτής της ομάδας, το μέλλον των παιχτών, αυτών των παιχτών, γνωρίζοντας βέβαια, είσαι, νομίζω ξέρεις πολύ καλά, υπήρξες και ποδοσφαιριστής, οι Κύπροι παίχτες είναι εξαφανισμένοι. Με τα σημερινά δεδομένα, και εγώ να ξέρετε ότι πασχίζω και μιλώ με κάποιους, πρέπει να δώσουμε εφόδια σε αυτούς τους Κυπρίους τους ποδοσφαιριστές να υπάρχουν κάποιοι στόχοι για να πάνε πιο πάνω. Όπως βλέπω τα πράγματα, είναι δύσκολο. Το ταλέντο υπάρχει. Ταλέντο υπάρχει. Ελπίζω να πιστέψουμε στους Κυπρίους τους ποδοσφαιριστές. Μάριο Δημητρίου, το μέλλον του Μάριου. Το μέλλον του Μάριου, εγώ σίγουρα είμαι δεμένος με την ΑΕΣ Ζακακίου. Είμαι Ζακαλιώτης, ζω για την ΑΕΣ. Αυτά. Προς το παρόν, να χαρούμε την νίκη μας σήμερα, το πρωτάθλημα μας. Και βλέπουμε παρακάτω. Συγχαρητήρια, κάθε επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ.